στους νικητές. Θα ξεκινήσουμε, θα έχουμε τον Γεωργακούδη και στη συνέχεια τον coach. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τον coach του Αχιλλέα και θα κλείσουμε με τον παίχτη του Αχιλλέα. Κυριάκος Γιαγκουλής δίπλα μου, μεγάλη νίκη σήμερα. Όχι μόνο το ότι κερδίσατε μια ομάδα που είναι στην τέταρτη θέση, αλλά δύο φορές επιστρέψατε από το πλην 15 και το πλην 14. Τι αλλάξατε ως ομάδα και κάνατε δύο comeback εντυπωσιακά σήμερα? Καταρχήν, συγχαρητήρια στην Ομόνια και στους παίχτες μου. Χάσαμε το παιχνίδι με την ΕΘΑ, μετά από ένα μήνα αποχή χωρίς φιλικά παιχνίδια. Κάναμε μια μικροπροετοιμασία και περιμέναμε ένα μήνα για να παίξουμε ένα αγώνα. Σίγουρα δεν είχαμε αγωνιστικό ρυθμό. Στο παιχνίδι με Απόλλωνα παίξαμε πολύ καλύτερα μετά από έναν αγώνα που παίξαμε με την ΕΘΑ, τον οποίο πρέπει να κερδίσουμε κατά τη γνώμη μου. Σήμερα όλα τα παιδιά ήταν αποφασισμένα να αδράξουν την ευκαιρία του εισέδρας μας και να πάρουμε τον αγώνα στο γήπεδο. Δηλαδή, στο Γαϊμακλή πρέπει να είμαστε σκληροτράχυλοι και είμαστε σκληροτράχυλοι. Τι είπατε στους παίχτες σας εκεί στα αποδυτήρια? Σας είδα που πανηγυρίζατε. Πώς είναι έτσι τα πρώτα λόγια που είπατε? Εντάξει, μετά την ΕΘΑ είχαμε κάποια ψυχολογικά βασικά προβλήματα. Δουλέψαμε πάρα πολύ στο ψυχολογικό κομμάτι. Τους είπα ότι πρέπει να παίζουμε, να τα δίνουμε όλα μέσα στο γήπεδο, να ακολουθήσουμε το πλάνο μας, ειδικά στο αμυντικό κομμάτι που νομίζω δεχτήκαμε 40 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Και πιστεύω από την άμυνα βγήκε η επίθεση, κερδίσαμε το ψυχολογικό κομμάτι εμείς στον αγώνα. Και γι' αυτό τελικά κερδίσαμε. Δηλαδή, αν σταματήσαμε, προσπαθούσαμε να έχουμε μια ανισορροπία στον αγώνα, στο παιχνίδι. Φυσικά, είχαμε δύο διαστήματα νεκρά, τα οποία ευτυχώς με τις αλλαγές και το rotation το μεγάλο, χρησιμοποίησαμε πιο μεγάλο rotation φέτος, σήμερα. Πιστεύω ότι κερδίσαμε τον αγώνα. Ο Γιώργος Τεολής πριν το παιχνίδι είχε πει ότι θα κριθεί στη θέληση και πράγματι αυτό φάνηκε στο τέλος. Για μια ομάδα όμως με τόσο χαμηλό μέσο όρο ηλικίας, βλέπαμε παιδί 17 ετών να παίζει, λες και ο Ανθιμιάδης, λες και παίζει χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Πού οφείλεται αυτό, πώς ακριβώς κατακτιέται αυτό το πράγμα? Εντάξει, ξέρετε ότι ο αρχικός στόχος της ομάδας ήταν να ανέβουμε πρώτη κατηγορία, να πάρουν ευκαιρίες οι νεαροί, να πάρουν εμπειρίες, ώστε ο Αχιλλέας μερικό χρόνια να είναι πρωταγωνιστής με παιδιά της περιοχής, με παιδιά της ομάδας. Βλέπετε ότι οι περισσότεροι είναι 17, 19, 20 χρονών και ανταποκρίνονται στον αγώνα, δηλαδή περάσαν κάποιος χρονικό διάστημα, διότι τα πάντα ήταν δύσκολα μετά από 10 χρόνια στη δεύτερη κατηγορία. Και διοικητικά, προπονητικά, παιχτικά ήταν όλα δύσκολα. Ευτυχώς μας υποστήριξε και το Συμβούλιο και ο κόσμος του Γαϊμακλείου, επειδή με απλόχερα έδωσε την βοήθεια του και ειδικά και οικονομικά και στο γήπεδο συμπαραστέγεται της ομάδας και τους καλούμε να μας συμπαραστέγονται πάντα και αν χάσουμε κανένα παιχνίδι δεν είναι ο στόχος είναι μακροπρόθεσμος και όχι μεσοπρόθεσμος. Αν και ξέρω ότι θα μου πείτε ότι το παίρνετε παιχνίδι, όμως με την νίκη σήμερα ξαναανεβαίνουν οι ελπίδες σας ακόμη και για την οκτάδα. Είναι ρεαλιστικός στόχος αυτός? Θα το βάλετε ως εσωτερικό στόχο ή είναι υπερβολικό να μιλάμε για play-off? Όταν μιλούμε για εμπειρίες, όταν μιλούμε για ανασυγκρότηση της ομάδας, δηλαδή τι αν έρθουμε έκτη, όγδο ή ένατη, για μας είναι το εντάξει, θέλουμε να πάμε στην οκτάδα, αλλά δεν χάθηκε και κάτι. Ναι. Δηλαδή, θα προσπαθούμε να κερδίζουμε, όπως είπατε εσείς, τα αγώνες, να προετοιμαζόμαστε. Και τα παιδιά μας θέλουμε να είναι κάθε παιχνίδι καλύτερα και να δίνουν τον εαυτό τους. Εμείς έχουμε και μετά το πρωτάθλημα να δουλέψουμε πολύ σκληρά για την επόμενη χρονιά. Είναι το πλάνο μας, είναι δουλειά. Coach, ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια και καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ.